Καλησπέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Γίνεται ένας χαμός, αλλά εμείς είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού και μαζί μας έχουμε και Ηλία Καπράλο. Γεια σου, αγαπητή. Τι γίνεται, Ηλία? Τι να γίνει, αγαπητή. Έχουν γίνει τα πάντα. Φίλε μου, καλέ, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω αρχικά. Έχουν γίνει τα πάντα και είμαστε εδώ. Όπως... Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Ωραία. Ευχαριστώ. Πέρασες δύσκολο σουκού. Όχι. Κυριακή. Το Σάββατο κουμπλέον. Γιατί, Ηλία? Να τρώσει 97 πόντους από τον Πανιόνιο. Αν ήσουν και στην Εσμήνη. Μην ξαναπάς, Ηλία, σε εκτός έδρας μπάσκετ. Δεν χρειάζεται, φίλε μου, καλέ. Γιατί? Γιατί είδαμε το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτάθλημα, εκτός πόλης. Ναι. Έχω δύο πολύ άσχημες στιγμές. Η άλλη ποια είναι? Πέρσι με τη Λάρισα. Καληνύχτα. Ωραία. Που φάγαμε 105. Τέλεια. Ωραία, δεν θα ξαναπάς. Αλλά έχω 4-5 διπλά στο παλέ. Μετράνε? Όχι. Γιατί δίπλα, επειδή έχει εξαφανιστεί. Γιατί στο παλέ πάνε και άλλοι, Ηλία μου. Το θέμα είναι εκεί που είσαι μόνος σου. Υπήρχαν κάποιες φορές που οι άλλοι δεν πηγαίνανε. Το θέμα είναι να είσαι μόνος, να το παίρνεις επάνω σου και να πεις ότι οκ, okay, το έκανα. Εντάξει, πήγα και στην Κίμη πέρσι. Ναι. Όχι, Ηλία. Άστο, μακριά. Μακριά, δεν χρειάζεται. Ρε την θες αγάπη, κάτι? Η οποία το μοναδικό που έχει διπλό είναι σουβλάκι. Τι λες, μωρέ. Έχω πάρει τελικούς. Ήμασταν και άλλα. Οι τελικοί δεν θα πάω 24, πηγαίνουμε σαν τουρ. Εντάξει, okay, εγώ ήμουν εκεί. Και γυρνάμε και σαν τουρ. Έχω πάρει. Ας μην το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί γενικά εντάξει, ναι, εκτός έδρας είμαι λίγο δύσκολα. Δεν το σκέφτομαι. Έχω μάτς που δεν έχουν γίνει λόγω καιρού. Δύο φορές κιόλας. Ναι. Έχω ΑΕΚ Χ. Έχω Παναθηναϊκό. Όχι πάλι. Στο ΑΕΚ Χ νομίζω δεν ήσουν μόνοι σου. Ναι, ήσουν κι εσύ. Μετράει γι' αυτό. Ναι. Ναι, δεν τα πάω καλά. Ατρόμητο έχω νίκη όμως. Αθήνα είναι. Αθήνα. Εντάξει, Ατρόμητο έχει νίκη. Κάτι. Και Νέα Σμύρνη έχω νίκη. Έλα, λέει. Αυτό. Ακόμη πιο παλιά. Ακράτητο. Δεν είναι. Εσύ είναι πολύ μικρή. Ναι. Δεν έχω, Ηλία. Αυτά έχω. Τέλος πάντων, Ηλία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα κουβεντιάσουμε για όλο το χαμό που γίνεται και σήμερα. Γιατί εννοείται πως δεν σταματάνε όλα αυτά. Μετά από την Κυριακή. Κάθε μέρα βγαίνει και κάτι. Χθες είχαμε αυτή την σπουδαία αποκάλυψη του ΟΑΝ, του καναλιού του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία υιοθετήθηκε πάρα πολύ εύκολα από πάρα πολλά μέσα. Δίνεται συνέχεια και σήμερα. Ο Ολυμπιακός ζητάει την αναβολή του αγώνα του Σαββάτου με την Ξάνθη. Το κακό δεν είναι που υιοθετήθηκε. Ωραία, είναι μια είδηση και για μένα υπάρχει υποχρέωση από όλους να το παίξουν. Το κακό είναι ότι βγήκε και ετοιμιγωρία από τους τρίτους. Ναι. Το ίδιο εύκολα όπως βγήκε και από το κανάλι του Πρόεδρου του Ολυμπιακού. Ακριβώς η ίδια κιόλας, ναι. Ναι, δηλαδή χωρίς να το ψάξουν ιδιαίτερα, χωρίς να ρωτήσουν, χωρίς να... Δεν ξέρω, δεν... Ίσως άμα κάναμε ένα αφιέρωμα σε ομάδες που είχαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού παλιότερα μεγάλη άνεση συνεννόησης και διευκόλυνσης και συνεργασίας, θα... Ναι. Αλλά και πάλι δεν είμαι της λογικής ότι αφού έγιναν αυτά τότε μπορούν να γίνονται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι εξωφρενικό το πόσο εύκολα πολλά μέσα το υιοθέτησαν όλο αυτό και το τράβηξαν από τα μαλλιά από χθες με διάφορα ρεπορτάζ που ακολούθησαν μετά από αυτήν την αποκάλυψη εισαγωγικά του ΟΑΝ. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε επιστολή του Ολυμπιακού προς τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Λευτέρη Αυγεννάκη, αλλά και προς τον Μινά Αλεσάνδρου, για να μην γίνει ο αγώνας του Σαββάτου με την Ξάνθη. Υπάρχει όλη η επιστολή και στο ΠΑΟΚ 24 να τη διαβάσετε και όλα αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς το παρόν δεν έχει αντιδράσει για αυτό το κομμάτι. Όχι, έχει αντιδράσει. Όχι, για αυτό το κομμάτι. Μετά την επιστολή. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι η δήλωση της κυρίας Μαρούπα? Νομίζω ότι ήταν πιο νωρίς. Όχι μετά. Η αποστολή, ποια επιστολή? Η επιστολή τώρα του Ολυμπιακού πριν από λίγη ώρα. Για την αναβολή. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θεωρώ ότι. Δεν δείχνει κάτι το συγκεκριμένο. Εντάξει, δημοσιοποιήθηκε. Υπάρχει θέση της Super League που ζητάει να εξεταστεί άμεσα η καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, είναι θεσμικό όργανο, το είπε. Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι, και αυτό είναι και η ουσία. Ναι. Το να τελειώνουμε γρήγορα και να μην συντηρηθεί όλο αυτό. Γιατί επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή
από πολλές πλευρές χρησιμοποιείται όλο αυτό και δημιουργούνται και τυπώσεις σε πολλοί κόσμο. Εγώ θέλω να δω πώς θα καλύψουν μια πιθανή γκέλα τους. Ναι. Εκτός και αν, και αν δεν παραδεχθούν ποτέ ότι έγινε γκέλα. Εδώ τώρα υπάρχει μια μανούρα στο παιχνίδι που βλέπουμε. Στο ΑΕΛ Καλαμάτα, ναι. Είναι το γνωστό παιχνίδι για το οποίο τελείωσαν από την ΑΕΛ δύο ποδοσφαιριστές. Συνήθω με 3-0 στον πρώτο γύρο. Ας πάμε στα δικά μας τώρα και ας αφήσουμε το παιχνίδι, θα το δούμε μετά. Ναι, σε αυτό που έλεγες, δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς το μαζέψει μετά όλο αυτό. Και η πλευρά Μαρινάκη γενικότερα, όλα αυτά τα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και ιδιαίτερο γκαϊλέ, καημό, πώς να το πούμε, να παραδέχονται ή να μαζεύουν τα λάθη τους. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Μια πετάνε, ας πούμε, εδώ κάτι. Εδώ κολλάει αυτό που λέει ο Σταύρος πάρα πολλές φορές, που μου το έλεγε και στην αρχή, να σου πω, δεν το καταλάβαινα. Ότι καλός κακός, πολλοί ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, αν τους πεις κάτι, θα μείνουν σε αυτό που θα πεις και δεν θα εξετάσουν από εκεί και πέρα τι έχει προηγηθεί, τι έχεις πει ενδεχομένως εσύ σε άλλη στιγμή. Το τελευταίο που τους έχει μείνει είναι το μπαμ, το μεγάλο. Τι έχει μείνει τώρα? Ότι ο ΠΑΟΚ συνδέεται με την Ξάνθη. Οπότε για πολύ κόσμο, ακόμα και αν αυτό αποδειχθεί ψέμα, θα μείνει. Θα υπάρχει και θα υπάρχουν και αυτοί που θα λένε ότι και ναι, και όμως κάτι κρύβεται από πίσω. Ξέρεις, όλη αυτή η ρετζινιά μένει. Δεν είναι δύσκολο. Εννοείται. Όπως έχω πει και το έχουμε γράψει κιόλας, έχουν φαγωθεί όλοι με το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Εάν το χάσουν φέτος, τι θα γίνει? Προφανώς και. Αυτό με το πρωτάθλημα των Πρεσπών, δηλαδή. Είναι σαν παραμυθάκι που το λες επειδή ρε εσύ. Αλλά υπάρχει κόσμος που το πιστεύει, έχει υιοθετήσει αυτό. Ναι. Έχω πάει σε γήπεδα. Ναι. Μπάσκετ ποδοσφαίρου. Πώς γίνεται αυτό, ωραία. Και ακούω οπαδούς άσχετους με τις δύο ομάδες. Ναι. Να το λένε. Πώς γίνεται αυτό, ρε εσύ? Εντάξει, δεν τους αρέσει, ας το λένε. Πραγματικά δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Δεν χωράει το μυαλό μου, αλήθεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω. Αυτό το είπατε στην προηγούμενη εκπομπή. Ποιο λες? Ότι στο ημίχρονο του αγώνα Ξάνθη Απόλλων Λάρισας πεζόταν το τραγούδι Σουζάνα. Όχι, αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Okay. Μπορεί να το βάλεις και σαν χαλί. Ναι. Λες? Ναι. Τώρα που παίζει και το ΑΕΛ Καλαμάτα. Τέλεια. Μακάρι να περάσει στην επόμενη φάση. Η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ. Έχεις παίξει, Λία? Δεν ασχολούμαι σε τέτοια θέματα. Τι είμαστε, τίποτα άλλο. Έπιασα την κλουζ μόλις τώρα που έβαλε γκολ στο 80 κάτι. Α, ακολουθείς το γνωστό καλό μας φίλο. Ναι, αυτό βλέπω. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλός στο συγκεκριμένο θέμα. Τι να πω. Στο live είναι εξαιρετικός. Ναι. Και το είδα και ευτυχώς το είδα. Μπράβο. Τέλος πάντων. Ναι, γενικά δεν ασχολούμαστε με μπάλα εδώ και 3-4 μέρες. Αυτό είναι και ο στόχος τους, διότι κατάλαβαν ότι αν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ναι, υπάρχει πιθανότητα να. Μεγάλη πιθανότητα. Να χάσεις. Γιατί όταν ασχολείσαι μόνο με το ποδόσφαιρο, πραγματικά παιδιά είναι ένα άθλημα και μάλιστα είναι ένα από τα αθλήματα τα οποία δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ναι. Μπορεί να πάει μπάλα δοκάρι και έξω και να χάσει τη θέση σου. Ναι. Ενώ όταν ξέρεις το αποτέλεσμα. Ή όταν το έχεις πιάσει από 10 μεριές, δεν μπορεί να πάει μπάλα δοκάρι και έξω. Κάποια στιγμή θα μπει μέσα. Και αυτό το έχουμε ζήσει στο πετσί μας πάρα πολλά χρόνια και με τον τρόπο με τον οποίο γινόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουν βγει δικογραφίες, έχουν βγει κατηγορητήρια, έχουν βγει παιχνίδια ύποπτα, έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, τις περιουσίες τους, μέσα από αυτό εδώ το γκικαιώνα των εγκληματικών πράξεων και προσπαθούν όλα να τα συνδέσουν με μια καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, μια άσχημη εμφάνιση του αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Ναι. Η επίθεση που έγινε, ας πούμε, στο εν λόγω ρεπορτάζ για τον Ζιβκοβιτς ήταν ντροπιαστική. Άλλο και αυτό, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά, αν μας ακούει κάποιος, ναι, όπου δεν είναι ΠΑΟΚτης και πιστεύει αυτή την μπούρδα, ας δει το παιχνίδι, αλλά όχι τα τρία γκολ, ας δει τα εκτεταμένα στιγμιότυπα. Ναι. Να δει τι έχει βγάλει το παιδί. Ναι, ναι. Και ότι πληρώνει ένα λάθος. Και πριν έχει βγάλει δύο, ειδικά ένα το κουλούρι, θυμάμαι, το οποίο δεν βγαίνει.
Ρε Ηλία, πάλι όμως επιστρέφουμε σε αυτό που σου έλεγα, ότι είναι εντυπώσεις. Όλα αυτά μένουν. Ο άλλος λέει κάτι. Σου μένει. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που κάνουν. Απλά πλέον το κάνουν εντελώς απροκάλυπτα. Και πλέον φαίνεται ότι δεν τους. Δεν έχουν όριο. Δεν τους ενδιαφέρει. Πραγματικά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αυτό για μένα είναι πιο τρομακτικό. Όταν δεν έχεις κανένα όριο και δεν σε φοβίζει τίποτα και λες ότι το πάω εκεί που θέλω μέχρι τέλους, είναι πιο τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Αλήθεια πλέον. Λοιπόν, ας δώσουμε λίγο και τρόπους επικοινωνίας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Είτε στην ομάδα του Λίμπερο, το ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4, κάποια ερώτηση. Είτε και στο ΠΑΟΚ 24, στο Facebook, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Καλά τα λες, Ηλία. Καλά τα λες. Έτσι κι αλλιώς μετά τις 8 θα έχουμε και τον Σταύρο, νομίζω. Θα έχουμε Σταύρο Κόλκα και Βαγγελάκη Γκέστ, εννοείται. Καλά είναι. Άχαστο. Ο οποίος Βαγγελάκης δεν μπορεί να μιλήσει προφανώ. Τι λες, μωρέ, κάθε μέρα μιλάει. Έχουμε αναπτύξει σχέση. Ναι. Εννοείται. Βαγγελάκης είναι 2 μηνών. Βαγγελάκης μιλάει. 2,5 μηνών, συγγνώμη. Είναι ταλέντο στην μπάλα. Ωραία. Ναι. Σχολιάζει διάφορα πράγματα. Αντιδιδάει όταν βλέπει αγώνες. Και τρέχει. Και τι μεταδίδει ο παπά του. Θα στα πει ο Σταύρος μόνος του. Δεν μεταδίδει πλέον. Θα στα πει, σου λέει ο Σταύρος μετά μόνος του. Κάθε μέρα έχουμε διάλογο στον αέρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Το παιδί μίλησε στον αέρα στο 20 ημερών. Τι νομίζεις, Ηλία? Το παιδί θαύμα. Είναι γιος Κόλκα, δεν είναι κανένας τυχαίος. Μας πέρασες τίποτα για βασικούς. Τι? Βασικοί δεν είμαστε ποτέ. Καλά τα λες, Ηλία. Καλά τα λες. Βγήκαν σήμερα διαιτητές για να κάνουμε ένα διάλειμμα από όλα αυτά τα ωραία. Τώρα ανακοινώσουν του Ολυμπιακού και όλα όσα ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Φωτιάς στην Τούμπα το Σάββατο, στο μάτς με την Ξάνθη. Βοηθή Παπαδάκης και Πάγκαλοστ. Τέταρτος ο Βρέσκας, Ευαγγέλου, αγαπημένος Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ. Έχεις να πεις κάτι για το συγκεκριμένο? Όχι. Εμείς δεν ασχολούμαι τόσο πολύ. Αδιάφορο. Δεν το έχω καθόλου αυτό με τις διαιτητές. Εγώ το έχω. Δεν το έχω, ρε Ηλία. Καλά, εσύ το ψωμάκι είναι αυτό. Εγώ άστε. Το έχω. Απλά θεωρώ τον Ευαγγέλου, ναι, τον ιδανικό για ΒΑΡ. Τον Ευαγγέλου. Ναι. Mm. Ξέρεις γιατί? Ναι. Είναι τόσο φοβισμένος σε κάθε του σφύριγμα, σε κάθε του κίνηση, φοβάται. Ναι. Όπου πιστεύω ότι όταν είναι στο δωμάτιο. Ναι. Δεν τρέμει αυτός. Mm-hmm. Και μπορεί να. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι. Εντάξει, όντως υπάρχουν πολύ κακοί διαιτητές. Ναι. Θυμάμαι τώρα αυτόν εδώ στο ΠΑΟ ΚΑΕΛ. Τώρα που βλέπουμε και την ΑΕΛ να παίζει με την Καλαμάτα. Δράμα. Ήταν κακός διαιτητής, ναι. Δηλαδή είχε μπερδευτεί, δεν ήξερε τι. Έκανε ένα μικρό λάθος, μετά πήγε να το καλύψει με ένα άλλο μικρό λάθος. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η φοβική, ναι, 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 αυτή η μάστιγα. Ο Ευαγγέλου είναι πολύ χειρότερος όταν φοβάται. Μπορεί να σε κάψει από το πουθενά, χωρίς να το έχει, πιστεύω, και σκοπό να σε κάψει. Απλά να μπερδευτεί. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ένα παιχνίδι που είναι στη τηλεόραση και το βλέπει, θα είναι σίγουρα πιο χρήσιμος και δεν θα αισθάνεται την πίεση του γηπέδου. Τώρα αυτόν τον διαιτητή τον. Φωτιά. Φωτιάς. Εγώ ένα φωτιά επιθετικό θυμάμαι. Που τον είχε και η Λάρισα και ο Παθρακικός. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Όχι. 0-0 το άλλο. Καλαμαριά, νομίζω. Στο 25. Ηλία, σφίγγεις λέει σιγά-σιγά. Περνάει η ώρα. Κοίταξε, ας πάμε στην Κύπρο που ήταν τα παιχνίδια στο ημίχρονο 0-0 και έλυσε το 1-2-3 και το άλλο 5-1. Ουάρντα το που λένε. Εδώ. Ουάρντα αρχίζει και πέφτει σιγά-σιγά. Ουάρντα είσαι. Το περίεργο θα ήταν να είναι πάντα στο ίδιο τέμπο, ναι, ο Ουάρντα. Λέγαμε χθες για τον Αουγκούστο ότι περιμέναμε να δηλωθεί σε ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Θα είναι εκτός κόντρα στην Ξάνθη το Σάββατο. Ο Γιαννούλης και ο Μπίσεσβαρ είναι πλέον κοντά στο όριο. Είναι οι δύο που έχουν ένα θέμα. Ο Γιαννούλης πήρε κάρτα την Κυριακή. Ναι. Για το πέναλτι, Νομίζω, ναι. Νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Και είναι οι δύο που έχουν θέματα από εδώ και πέρα. Από την άλλη, δεν υπάρχει ζήτημα αγωνιστικό για τον ΠΑΟΚ. Για να πάμε λίγο και σε αυτά επιτέλους. Είναι όλοι διαθέσιμοι πέρα από Ζαμπά και Βέρμπλουμ προφανώς που ακολουθούν είναι ατομικά προγράμματα. Και είναι και μακροχρόνιες απουσίες, δηλαδή τις ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι. Ναι, εντάξει, το σημειώνουμε όπως και να έχει, γιατί ειδικά για τον Βέρμπλουμ, άμα δεν τον σημειώσεις, σε ρωτάνε. Και άμα το σημειώσεις, σου λένε ότι ακόμα κάνει το μικό. Είναι λίγο κάπως η συγκεκριμένη κουβέντα. Θεωρώ ότι
οι δηλώσεις που έκανε στο ΠΑΟΚ TV την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Βέρμπλουμ. Ναι. Ναι. Ήταν για να ερεμήσουν και αυτοί που ρωτάνε. Είπε ο άνθρωπος ότι αυτός έχει το πρόβλημα. Δεν ναι. το έχει η ομάδα. Ναι, ναι. Ήταν μια υποτροπή. Πιέστηκε και ο ίδιος για να είναι έτοιμος το καλοκαίρι. Ίσως ήταν και, και κακό που πιέστηκε. Παρ' όλα αυτά, και ο ΠΑΟΚ είχε επενδύσει αρκετά στον ίδιο. Δεν ήθελε να τον αφήσει στο έλεος. Λογικό. Ναι. Εντάξει, πολύ λίγο. Έγινε τέλος πάντων αυτό που έγινε και περιμένουμε ουσιαστικά από το νέο έτος να το ξαναδούμε σε προπονήσεις και. Να μπει σιγά σιγά γενικά. Ναι, στο ρυθμό της ομάδας σχεδόν ένα χρόνο μετά. Νομίζω σε λιγάκι θα έχουμε μια τοποθέτηση του ΠΑΟΚ για το αίτημα του Ολυμπιακού και την αναβολή που λέγαμε και πριν. Θα περιμένουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξει. Νομίζω ότι σε λιγάκι θα έχουμε κάτι από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Βέρμπλουμ, εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ για τον Βέρμπλουμ θυμάμαι το Σταύρο το καλοκαίρι που τον έβλεπε στην προετοιμασία και μας έλεγε ότι το πόδι του, το τραυματισμένο, ήταν σχεδόν ατροφικό τη στιγμή που λεγόταν και γραφόταν ότι είναι έτοιμος να μπει. Εντάξει. Από πού δηλαδή, λεγόταν και γραφόταν, αγαπή. Ναι, όταν υπάρχει από αυτούς που είχαν βγάλει τις μεταγραφές. Ναι, ρε παιδί μου, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Αφού βλέπεις ότι στην ουσία ο παίκτης δεν είναι έτοιμος. Γιατί δημιουργήθηκε μια προσδοκία ότι επιστρέφει. Ότι μπαίνει, είναι έτοιμος, είναι καλά, έρχεται. Ω, Ηλία, παραλίγο. Offside πρέπει να είναι. Ποδό φάνηκε. Και είναι θέμα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή από εκεί ο κόσμος πίστεψε ότι είναι έτοιμος ο Βέρμπλουμ και μετά γύρισε όλο αυτό και είπαμε ότι δεν είναι έτοιμος, ότι δεν είναι καλά. Υπήρξε και ένας μικρός τραυματισμός νέος στην πορεία που τον πήγε ακόμη πιο πίσω, αλλά δεν ήταν καλά. Αυτή είναι η ουσία. Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό και μιλάμε και για ένα, εντάξει, ότι γενικά ήταν μια διαχείριση δύσκολη για τον Βέρμπλουμ. Και είναι εντάξει. Και ένα πιο βαρύ κορμί. Είναι πολλά τα παραδείγματα αθλητών που ο Αχίλλειος τους έχει διαλύσει ουσιαστικά και καριέρες και καλή ευκαιρία ΕΡ. Λία μου, δεν σε θέλεις, 29 μπαίνουν. Μην το μιλάς, μην το μιλάς. Τι να σε κάνω, 29 μπαίνει. Μην το μιλάς. Τι να σου κάνω ρε Ηλία. Και κάθισε πάνω στο μάτς τώρα. Δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών σε όλα τα αθλήματα όπου ο Αχίλλειος τους έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Είναι ένας από τους ελάχιστους τραυματισμούς για μένα και αυτός η κοιλιακή όπου είναι αβέβαιο το πότε επιστρέφεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δηλαδή όχι αστός, ναι μεν είναι κάτι βαρύ. Αλλά πλέον είναι μια εγχείρηση ρουτίνας για τους γιατρούς. Mm-hmm. Και πάνω κάτω ξέρεις ότι σε 6 μήνες ναι. επιστρέφεις. Ναι. Τώρα, πότε εσύ ψυχολογικά, σωματικά, το υπόλοιπο σώμα σου, ναι, ναι. πέρα από το μόσχευμα, θα μπορέσει να μπει στο ίδιο επίπεδο με το που ήταν και πριν τον τραυματισμό, είναι άλλο θέμα. Ναι. Ο τραυματισμός αποκαθίσταται στους 6 μήνες. Mm-hmm. Στον Αχίλλειο κανείς δεν ξέρει. Έχουν τελειώσει καριέρες αθλητών όπως ο Κόμπι Μπράιαντ. Ρε παιδί μου, μακάρι να είναι καλά. Όχι, εννοείται. Μακάρι. Διότι είναι και ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ο οποίος ουδέποτε είχε δημιουργήσει προβλήματα πέραν. Εντάξει, το γνωστό που είχε αργήσει να έρθει. Αλλά ποτέ δεν είπε. Ποτέ δεν έκανε κάτι περίεργο μέσα στην ομάδα, μέσα στα πολιτήρια, ναι, ναι. με τις προπονήσεις. Να βαριόταν να παίξει, να διαλέγει παιχνίδια, να είναι. Μα να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς και ο Σταύρος το έλεγε το καλοκαίρι της προετοιμασία, ότι ο ίδιος όταν δεν μπορούσε να είναι στο 100% σε μια άσκηση εκεί που έκανε το ατομικό και να δοκιμάσει να ανεβάσει ρυθμούς, φαινόταν ότι ο ίδιος πρώτα στεναχωριόταν γι' αυτό. Εννοείται, και τον πονούσε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για έναν αθλητή να του λες ότι δεν μπορεί να παίξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγα πριν, υπάρχει όντως μια τοποθέτηση του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τις γελοιότητες θέτοντας θέμα αναβολής του Σαββατιάτικου του αγώνα μετά τα κατασκευασμένα σενάρια που προβλήθηκαν στο One που ανήκει στον κύριο Μαρινάκη. Ένα κανάλι που κλείνει σύντομα και θα φορτώσει όλες τις αγωγές και μηνύσεις που θα προκύψουν από τα σύστολα ψεύδι του που εξαφέλισε στο ρεπορτάζ. Από τον πανικό τους για να βρεθούν προσωρινά στην πρώτη θέση, έστω και με αγώνα περισσότερο, είναι ικανοί να ζητήσουν αναβολή και των Χριστουγέννων. Η ίδια ΠΑΕ που δεν ζήτησε μεταξύ άλλων αναβολή σε υποθέσεις όπως ο ξενοδαρμός του Τζίλου που εμπλέκονται στελέχη ΠΑΕ, ο εμπρισμός της οικίας σε Μπίκα, η χειραγώγηση του Ολυμπιακού Σβέρια και η συνακόλουθη κλίση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ
κυρίου Μαρινάκη στην Επιτροπή Διαιτολογίας έχει το θράσος να ζητάει αναβολή του αγώνα ΠΑΟ Ξάνθη λόγω της ειδησιογραφίας που ίδια δημιούργησε και η ίδια προσπαθεί συστηματικά να επικοινωνήσει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήδη προβαίνει, όπως έχει ανακοινώσει από χθες, σε όλα τα ένδικα μέσα όσων προσπαθούν να τις συκοφαντήσουν συστηματικά, συμπεριλαμβανομένων και των σημερινών ενεργειών της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτό είναι, αυτή είναι προς το παρόν η θέση του ΠΑΟΚ για όσα έχουν γίνει από πλευράς Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Θα πάμε σε ένα τέτοιο γαϊτανάκι μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι που μια από τις δύο ομάδες να σπάσει βαθμολογικά, θεωρώ εγώ. Και αν αυτή η ομάδα που θα σπάσει βαθμολογικά θα είναι ο Ολυμπιακός, τότε έχω την εντύπωση ότι θα αυξηθούν τέτοιου είδους χτυπήματα. Τι γιατί... άλλο θα κάνουν ρίγλια πραγματικά, δηλαδή. Τι άλλο. Μπορεί να αύριο ή μεθαύριο να σου πούνε ότι έχεις πάρει και τον Αστέρα Τρίπολης. Μπορεί. Γιατί μετά το... ή τον Πανιόνιο. Mm. Γιατί μετά την Ξάνθη παίζουμε με τον Πανιόνιο. Μετά παίζουμε με, τη... με τον Πανετολικό. Μετά θα παίξουμε με τον Ατρόμητο. Εντάξει, εκεί το είχαν από πέρσι αυτό εδώ. Mm. Τον ΠΑΟΚ Β και τον ΠΑΟΚ Γ που λέγανε. Μετά θα παίζουμε με τον Άρη. Δηλαδή θα ψάχνουν συνέχεια τρόπους να... να βρουν για να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Εδώ ένα καλό σου του Άντα μακρινό. Να δημιουργήσουν κλίμα ενάντια στον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Στο πρώτο, για να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα και να δούμε αν θα υπάρξει και νέα εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί το ρεπορτάζ τρέχει αυτήν την ώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα παρέα με δυστύχημα.gr, Ηλία. Δυστύχημα.gr, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Η στοίχημα η οποία πήρε χθες άλλα δύο βραβεία, γιατί φυσικά είναι η κορυφαία στοιχηματική. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 9 η ώρα, Βόνι ΠΑΟΚ. Και εκεί υπάρχουν επιλογές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Ηλία, το κοιτάω στο διπλό του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ικανός για όλα. Να ξέρεις, το κοιτάω. Σε οφθαλμία ντρεπότε πήγες τελευταία φορά. Εγώ στο λέω, Ηλία μου. Εγώ στο είπα. Μη μου λες στις 11 ότι δεν στο είχα πει. Στο είπα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και τένις, γιατί προφανώς νιώθουμε και από τένις. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Μαζί μας και η Αναδομό. Ο Ηλίας είναι οικογενειάρχης. Πρώτα απ' όλα. Ενδυνάμει. Είσαι οικογενειάρχης. Ναι. Και θα εμπιστευτείς Αναδομό για να ανακαινήσεις το σπίτι σου. Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη και κάθε οικονομική δυνατότητα. Θα πας Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στα νέα τους γραφεία και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Πάμε στο break και επιστρέφουμε λογικά και με Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Ηλία, θα πάμε σε Σταύρο Κόλκα. Καλησπέρα. Γεια σου, Σταύρο. Καλησπέρα, Αγάπη. Καλησπέρα και Σκαντέρ. Απλά να θυμηθείτε ότι εγώ είμαι εδώ, έτσι. Δεν είπα να θυμηθείτε ότι είμαι μόνος μου εδώ. Όχι, όχι, είμαι να θυμάστε ότι εγώ είμαι εδώ, για την ακρίβεια. Έτοιμος ήταν δύσκολο αυτό. Τα έβγαλα εις πέρας. Με δυσκολία, εντάξει. Τα έβγαλες εις πέρας. Ανησυχήσαμε λίγο. Λέγαμε, μιλούσαμε στον κάψο του δίπλα μας και λέγαμε κάτι μην πάρει τίποτα καπλάρος. Πώς ακούσει κανείς. Να ξέρεις, εγώ και τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή ήμουν λίγο μαζεμένη γιατί σκεφτόμουν ότι ακόμα εκεί είναι. Εντάξει, είχα πάρει, όπως... είχα πάρει το δρόμο προς αεροδρόμιο, δεν είναι. Μπράβο, Ηλία. Έτσι, Σταύρο είναι έτοιμος για τα δύσκολα. Σταύρο, να σου πω πριν πούμε στα σοβαρά, δεν πιστεύει εδώ ο Ηλίας ότι ο Βαγγελάκης μιλάει, περπατάει και κλωτσάει μπάλα. Πέστε τα γιατί είναι άπειρος ρε. Πώς κρατάει ρε παιδιά 2,5 μηνών. Δεν ξέρει τι σημαίνει γιος Κόλκα, δεν ξέρει. Παιδιά Βόνι ΠΑΟΚ 2,5-1,91. Εγώ δίνω διπλό, γιατί ο ΠΑΟΚ όλα μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Της είπα να πάει σε οφθαλμία τώρα, αλλά δεν... Εντάξει, μεγάλη φανέλα, φίλε, βαριά φανέλα. Πες τα. Και θα στηρίξουμε για αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι οργανωμένοι οπαδοί με τους ανθρώπους. Άλλο αυτό. Ηλία, βάλε κανένα ψηλό. Ξέρουμε όλοι ότι έχεις. Δυο μας μπορούμε να υποστηρίξουμε. Δυο μας μπορούμε να υποστηρίξουμε μόνο αυτή την προσπάθεια του κοσότσου. Έχω βάλει αρκετά από την αρχή της χρονιάς, είναι η αλήθεια.
Δηλαδή πρώτη φορά αγόρασα στη ζωή μου τόσα χρόνια ακριβό διαρκείας. Δεν αγόρασα το πολύ ακριβό, Ηλία. Συγγνώμη, συγγνώμη που δεν έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Δεν μπορούσες παραπάνω. Ηλία, μπορούσες κι άλλο, Ηλία. Έλα. Ναι, έχω πάρει, μπορείς να ρωτήσεις και το Σύφη, έχω πάρει από την μπουτίκ ό,τι έχει βγάλει. Αυτό είναι δεδομένο, δεν μετράει. Κι εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πάρω πλέον, το πήρα όλα. Ωραία. Ναι, εκεί πρέπει να βάλουμε και ένα ψηλό. Τώρα, έβγαλε κάτι gadget και κάτι φορτιστές και κάτι ακουστικά. Αλήθεια. Και κάτι θήκες κινητών, ναι. Σοβαρά. Σήμερα και το μπρίζεις, είχε... και μπρίζεις. Ναι, σήμερα το είχε προμόσιο. Promotion το Power BC Store. Όποιοι πηγαίνετε στο παλατάκι, δηλαδή θέλετε να αγοράσετε ένα t-shirt. Ένα t-shirt Power, απλό. Ναι. Πάρτε από εκεί, ρε παιδιά. Δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή τα 15 ευρώ που θα τα δώσετε έτσι κι αλλιώς, δώστε τα εκεί. Ναι. Καλό κάνει. Καλά τα λες, Ηλία. Καλά τα λες, γιατί είναι στο παράδειγμα. Ο Άρντα εδώ πάει φυρί-φυρί για να αποβληθεί, να ξέρεις. Αν το βλέπεις. Κουνάει χέρια, κουνάει δάχτυλα. Ναι, 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 τον έκανε κεφαλοκλείδωμα εκεί ο άλλος, ο Καλαματιανός. Και του γύρισε το μάτι, δεν θέλει και πολύ. Ναι. Δύσκολο είναι. Τέλος πάντων. Κίτρινη. Τη γλίτωσε. Πάμε στα δικά μας. Σταύρο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαι και σήμερα. Διαβάσαμε πριν από λίγο την τοποθέτηση του ΠΑΟΚ. Για αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ώρες. Που ζήτησε, είπαμε, και την αναβολή του αγώνα το Σάββατο. Περίμενε λίγο. Τρέχει το ρεπορτάζ, Ηλία. Εννοείται. Πάντα μάχημη, πάντα μάχημη. Ακούμε και τα πλήκτρα στο λάπτοπ, τι καλά. Στο βάθος μου. Στο βάθος μου ακούγεται και βαγγελάκι, ναι. Να ξέρεις. Ηλία, χλωμό σε βλέπω. Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, ναι, έλεξε. Στο ημίχρονο 0-0. Καλό μας βλέπω, Ηλία. Τέλος πάντων. Έχουν παίξει 3 και 20 και ο Άρτη διαμαρτύρεται στη διαιτητή. Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε στην ισχύα τους. Πάμε στα δικά μας. Είπαμε ο ΠΑΟΚ σχολίασε όσα γίνεται από τον Ολυμπιακό. Σαν κεντρική ιδέα βάζουμε ότι η απάντηση είναι ότι στο τέλος είναι ικανή να αναβάλουν και τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι. Για να είναι πρώτη. Θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι φαινόμενα, εντάξει τώρα, δεν υπάρχει τώρα, εντάξει. Ναι, δεν έχουν όριο πλέον, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Τα κάνουν προκάλυτα. Ένα θέμα, το δημιούργησαν οι ίδιοι. Ναι, ναι. Ωραία, έδωσαν την υπόσταση που θέλουν οι ίδιοι. Ωραία, μπλέκουνε, πηγαίνει η ΕΡΤ με τη Σουλούκου σήμερα στην ΕΕΑ. Σωστό και αυτό, ναι. Ενώ ξέρουν στο μεταξύ ποια θα είναι η απάντηση, εντάξει. Όλα αυτά. Μα το είπε και η κυρία Μαρούπα. Ζητάνε... Ναι. Το είπε και η κυρία Μαρούπα προχθές. Όχι, το είπε σήμερα το πρωί. Ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, άντε, ψάξα αυτό που κουδωστώ. Εντάξει, η διαδρομή του ΠΑΟΚ είναι άκρως συγκλονιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι, 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 τη μεταφέραμε. Ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ λέει το αυτονόητο. Δηλαδή ότι αυτοί που δεν ασχολήθηκαν με την ξαναναβολή με την υπόθεση Τζίνου, δεν ξαναναβολή με την υπόθεση Μπίκα, δεν ξαναναβολή για τα στιγμένα, δεν ξαναναβολή για το ένα, για τα μετρεκόμενη βέβαια. Εντάξει, εμέσως ναι, και ζητάνε τώρα για κάτι το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν το κανάλι τους. Εντάξει, ήδη δώσαν τον όγκο που θέλανε, ήδη συνεννοηθήκαν με τους φίλους τους να φτιάξουν το έργο όπως είναι και από εκεί και πέρα τα πράγματα οδηγούνται τέλος πάντων τώρα στην Λίγκα. Η Λίγκα η οποία βέβαια δεν μπορεί νομίζω να αναβάλει τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει, δηλαδή αν το κάνει τέτοιο πράγμα θα υπάρχει ένα δεδικασμένο το οποίο δεν νομίζω. Καθένας θα μπορεί να αναβάλει ποιο παιχνίδι θέλει λέγοντας οτιδήποτε. Ναι. Ένα πολύ αυτό εύκολα. Εδώ. Δεύτερον, εάν η Λίγκα πράξει κάτι τέτοιο και αύριο αποδειχθεί μεθαύριο ότι έχει άδικο, μετά θα είναι υπόλογη με τεράστιες οικονομικές ζημιές και για τον ΠΑΟΚ που έχασε τις εισπράξεις ή τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ TV. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει όλοι να προσέχουν. Ήδη η αντικειμενική
οι οποίοι πήγαν να ξεσπαθώσουν χθες το μεσημέρι. Όσοι πρόλαβαν ξεσπάθωσαν, όσοι δεν πρόλαβαν κρατιούνται, διότι κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Και ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα αφήνει και έτσι. Και ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα αφήνει και έτσι. Αυτό που έλεγα πριν στην Αγάπη, Σταύρο, είναι ότι βγάλανε αυτή τη δικιά τους θεωρία. Ναι. Αύριο, μεθαύριο, όταν, αύριο καταλαβαίνεις πως το λέω, σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, εκδικάζεται η υπόθεση. Ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ο ΠΑΟΚ προχωρεί σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση. Όλοι αυτοί τι θα βρουν να πούν, τι θα κάνουν. Και άντε για τους παράγοντες, για τους παράγοντες του Ολυμπιακού, το καταλαβαίνω, θα υπάρχει η αντίστοιχη κάλυψη. Η αντικειμενική, η εκτός κάδρου. Ρε, είναι αυτό που σου είπα. Το θέμα είναι ότι οι εντυπώσεις μένουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ θα σεβόμουν αν κάποιος έπιανε κάποια ηθική υπόσταση του θέματος και πέρα τα δύο. Θα το σεβόμουν. Ναι. Το να ακολουθεί 100% τη ρητορική του Ολυμπιακού που όλοι ξέρουμε ότι έχει κάνει στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Με ένα θέμα το οποίο δεν έχει νομική υπόσταση, εντάξει, δεν είναι ύποπτο. Ναι. Τουλάχιστον ύποπτο. Ναι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, κατά πέρα λόγω των όγκων των ΜΜΕ που έχουν, να αλλάξουν την ατζέντα. Ενώ ένα πρωτάθλημα χάθηκε λόγω των ΜΜΕ που έλεγαν. Κάτι αντίστοιχο παλεύουν να κάνουν και τώρα, εντάξει. Ναι. Απλά ξεκινάνε νωρίτερα. Ωραία, δεν μπορούν να ποντάρουν ότι θα δώσει από μια αγωνιστική ο ΠΑΟΚ ή κάποιος οπαδός θα πετάξει κάτι το χαρτί. Εντάξει, και ψάχνουν από τώρα να βρουν τρόπο να αποκτήσουν το ηθικό πλεονέκτημα. Ποιο ηθικό πλεονέκτημα τώρα να αποκτήσουν αυτοί, δηλαδή πιστεύω ότι οι Χούτου και οι Τούτσι που σφάζονται 15.000 άτομα τη μέρα στη Ρουάντα. Ναι. Εντάξει, έχουν μεγαλύτερο ηθικό πλεονέκτημα από αυτούς. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, η υπόθεση έχει ως εξής. Αυτή είναι η τακτική τους, αυτή είναι η πρακτική τους. Αυτή τώρα για να αναβληθεί το παιχνίδι, για να καταλάβετε πώς το παίζουν το δίπολο. Αν αναβληθεί η αγωνιστική θα το παίζουν οι νικητές. Ναι. Ή το παιχνίδι. Δεν νομίζω μόνο το παιχνίδι να μπορεί να αναβληθεί. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Αν δεν αναβληθεί θα δημιουργήσουν ένα συνεκλήκια. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτή είναι η πρακτική τους. Μία τοξικότητα σε ό,τι συμβαίνει. Win-win κατάσταση. Από πάλι. Ναι. Μονάζιγα. Ναι. Μονάζιγα δικά του. Εντάξει, δηλαδή μετά να κάνει πάω έτοιμο ότι μέχρι να διευκανθεί η υπόθεση Τσίλου ή τα στημένα, ωραία, δεν θα παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν θα παίξει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εμπλέκονται. Προφανώς, ναι. Τι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ωραία. Εμπλέκονται ενώ το προηγούμενο παιχνίδι είναι με τον Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακός ξέρει του Τσίλου. Ναι. Ωραία, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι έγινε. Να μην παίξει ο Ολυμπιακός μέχρι το... να διευκανθεί η υπόθεση. Να μην παίξει ο Ολυμπιακός μέχρι να βγει το βούλευμα για τα αρκετά στιγμένα. Να μην παίξει ο Ολυμπιακός μέχρι να ξέρω εγώ οτιδήποτε έχει εμπλοκή. Και δεν είναι έτσι το πράγμα. Ναι. Να, ναι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, για πάντως που πάω μια χαρά είναι. Η διαρροή. Εντάξει, μιλάμε για μια κατάσταση τέλος πάντων που στοχεύει στο πάω που ξέρω. Αυτό που σίγουρα κατάφερα είναι να στρέψουν τα βλέμματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Να, από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας. Εδώ μπλέξανε χθες τον Ζίβκοβιτς που στα 8 παιχνίδια που έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ σε 4 ήταν ένα δωμάτς. Ναι. Ωραία. Δεν είναι, δηλαδή αγγίζουν και παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι αγγίζουν τον σύντροφο. Ναι, ρε, δεν τους μοιάζει. Ξέρουν και παίχτες ομάδας. Ναι. Δηλαδή εμείς ό,τι και να πούμε. Εδώ δεν τους ενδιαφέρουν οι δικοί τους παίχτες, Σταύρο. Θα τους ενδιαφέρει ο παίχτης του αλλού. Δεν είχαν βγάλει τώρα. Ναι, για τους δικούς τους έχουν βγάλει. Οι άνθρωποι είναι ανεκδίκητοι σε αυτό το κομμάτι. Τον Καπίνο τον είχαν στοχοποιήσει. Τον Γιαννιώτη τον είχαν στοχοποιήσει. Τον Βούκοβιτς. Τώρα το Μεριά. Λες να τους ενδιαφέρει ο παίχτης, ο αντίπαλος. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι επιστήμονες σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εμείς ό,τι και να λέμε για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν έχω να πω κάτι για τα παιδιά που είναι στην ομάδα. Ναι, μα για όλη τη βδομάδα το λέγαμε αυτό και την όλη εβδομάδα. Αυτοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Τόσο μάλλον αλλάζουν την ατζέντα ενώ είναι ανοιχτά τόσα μέτωπα. Υπάρχει η κλήση απολογία τους την Παρασκευή. Μέσα που υπάρχει Δεκέμβριο, ένα κατηγορητήριο που τους καίει. Μέσα στο Δεκέμβριο είναι το δικαστήριο. Ναι, είναι πολλά. Είναι το δικαστήριο για την εγκληματική οργάνωση, συμμορία. Όπως θέλετε, πείτε το. Δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Ξανανοίγει η υπόθεση του Τζίλου, τη Δευτέρα ξανά άνοιξε.
πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε, να έχει προχωρήσει η έρευνα δηλαδή. Ναι. Να ετοιμάζεται καμιά ποινική δίωξη, καμιά δικάσιμος να οριστεί και ξαφνικά βρέθηκε ο αυτός εδώ που παραδόθηκε και είπε ότι εγώ ήμουνα να κάνει μήνυση. Πράγματα τα οποία πραγματικά τα ακούς και λες ότι κάποιος κάνει πλάκα, δεν γίνεται. Ναι, αλλά αυτό δεν κινούνται διαδικασίες. Ωραία. Τι να γυρίσεις να πεις. Ναι, θα κάνει, έχει φτάσει το φράσος αυτός που κατηγορείται. Ωραία. να κάνει μήνυση στον Τζίλο. Ο Τζίλος έφταιγε που κατέβηκε εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι... τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Ξέρουμε πως παίζουν, ξέρουμε δεν έχουν μάθει να παίζουν. Τα ίσα αυτοί είναι, πάμε παρακάτω. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Ναι, απλά θα προσπαθούμε να πείσουμε άμυνα. Το θέμα είναι ότι είναι μιλούνια. Ναι, σε όλα τα επίπεδα. Ναι, είναι μιλούνια εννοώντας μηντιακά. Ναι. Τους ελέγχουν όλους. Και αν πας και πολιτικά... Ελάχιστα μέσα κρατσαρδιά ισορροπία μεταξύ των δύο. Ναι. Ελάχιστα μέσα. Δηλαδή, τι να κάνεις να πεις τώρα. Ναι, δηλαδή... Δηλαδή, η κοινή γνώμη σήμερα θεωρεί ότι έχει γίνει κάτι εξωπραγματικό. Ναι. Ναι, ναι. Το χειρότερο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Το χειρότερο. Αυτό ναι, είναι οι εντυπώσεις. Μα αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Δηλαδή ξεχάσαμε τους διαλόγους, πώς το λένε, ξεχάσαμε τους διαλόγους που έλεγαν ότι ο Ελευθερόπουλος τον έστειλε ο Ολυμπιακός στον Πανιόνιο προπονητή. Π.χ. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα, εντάξει, από τα πολλά. Ναι. Από τα πολλά. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά, νομίζω ότι η πραγματικότητα καταγράφεται σε ένα πολύ ωραίο άρθρο του Αλέξη Σπυρόπουλου στο SDNA σήμερα. Ναι. Με τίτλο, πώς το λέει, ο Μπούλης της γειτονιάς. Ναι. Αυτός που έφερνε την μπάλα και άμα δεν γινόταν αυτό που ήθελε, την έπαιρνε και έφευγε. Ναι, ναι. Ωραία. Κάπως έτσι λειτουργεί ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, δεν κερδίζει... Και δεν είναι τυχαίες, σιγά σιγά έρχονται οι δηλώσεις του παιχνιδιού με την Tottenham. Το μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό που γίνεται με τον μπάσκετ. Είναι ικανοί αν δουν ότι δεν έχουν σίγουρο το πρωτάθλημα, όχι να το πάρουν, όχι να το χάσουν. Αν δουν ότι δεν το έχουν σίγουρο, είναι ικανοί να το σταματήσουν. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να το σταματήσουν. Ναι. Βέβαια εδώ πέρα να τονίσουμε ότι είναι μια χρονιά Euro. Ναι. Η εντολή της UEFA σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάθετη, ότι πρέπει μέχρι νομίζω 20-25 Μαΐου να έχει τελειώσει τα πάντα, ναι. Να έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, ειδικά οι πρώτες κατηγορίες. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω μέχρι πού είναι ικανοί να φτάσουν, απλά για να επιβεβαιώσουν το δικό τους εγωισμό που είναι μακριά από το άθλημα. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, πάντως υπάρχει και ένα αγωνιστικό τμήμα. Εδώ βάλανε κατά της ΕΠΟ. Βάλανε κατά της ΕΠΟ. Από την αρχή. Όπου η ΕΠΟ δεν έχει δικαίωμα στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων. Υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή που είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η ΕΠΟ της έχει αναθέσει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η ΕΠΟ απλά ακούει την εισήγηση της ΕΠΣΙΛΟΝ ΕΠΟ. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί δεν θέλουν αυτήν την ΕΠΟ. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μα δεν σου ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η κατάσταση που λέτε. Σε λίγο μπορεί να βγει και ο Αβγενάκης και να πει, ξέρω εγώ, τα δικά του, να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτός, ναι. Γιατί έτσι. Γιατί θεωρείς. Γιατί δεν εμφανίστηκε μετά τον Καραϊσκάκη. Αν δεν είχαν γίνει τα όρια στον Καραϊσκάκη, θα είχε εμφανιστεί τώρα. Καλά, αυτό δεν κάνει. Πιστεύετε, δεν θα είχε εμφανιστεί. Κάποια ρητορική ωραία θα βρει. Γιατί θα γίνει ποτέ ερώτηση, Σταύρο, στα μέσα τα οποία μιλάει ή πιστεύεις ότι άμα τον πάρουμε εμείς τηλέφωνο από εδώ και το πούμε υπουργέ, να βγεις να μιλήσουμε στο Λίμπερο όπως βγήκες και μίλησες στα άλλα μέσα, θα δεχθεί. Θα πει ότι είμαι στην τάδε δουλειά, είμαι στο τάδε. Και το συνέδριο που ήταν να γίνει εδώ αναβλήθηκε. Ναι, το Σάββατο που ήταν να γίνει. Το συνέδριο που ήταν κεντρικός ομιλητής και θα ερχόταν στο νομό Θεσσαλονίκης πρώτη φορά μετά το Σλόβαν ΠΑΟΚ αναβλήθηκε. Και εγώ δεν δέχομαι την δικαιολογία το ότι είχαν κάποια θέματα και θα το κάνουν από τη νέα χρονιά. Ήταν το πρώτο συνέδριο για την υπόθεση Μακολίν. Θεωρώ ότι θα γίνει πολύ εύκολα σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, όπου για να πας εσύ θα πρέπει να περάσεις από 4 μηχανήματα εντοπισμού και από 40 εξακριβώς στοιχείων.
Δεν διαφέρει τα δεδομένα. Αυτά είναι. Θα δούμε τι άλλο θα έχουμε, γιατί συνεχώς υπάρχουν νέα δεδομένα. Και είναι σε εξέλιξη ο ρεπορτάζ. Θα ενημερώσουμε για όλα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σταύρο Κόλγας, λοιπόν. Θα δούμε. Σε λιγάκι μπορεί να έχουμε κάτι ακόμη από ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και θα το μεταφέρουμε. Και θα πάμε στο break, Ηλία, το τελευταίο. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να πούμε, επειδή είμαστε εκπομπή για τα νέα του ΠΑΟΚ. Καλά τα λες, Ηλία μου. Στην ΚΑΠΑ 15 Άρης ΠΑΟΚ 04. Το υποφελείς να δώσω στην προηγούμενη εκπομπή. Στην προ-προηγούμενη εκπομπή. Συγγνώμη. Το είπε, του ξέφυγε και... το Παπαδόπουλο και κνευρίστηκε ο Χρήσανδος. Γιατί το είπαμε. Εντάξει, παιδιά, 15 χρονών παιδάκια παίζουν. Ηλία μου, δηλαδή, έλεος. Τι να σου πω, Ηλία. Ούτε καραγκιουζιλίκη το να λέμε σας κάναμε, σας ράναμε. Και να πούμε τώρα βέβαια για το γυναικείο βολέι. Πες το και αυτό. Που ήταν παραλίγο να πας. Ήταν παραλίγο να πάω, ναι. Παραλίγο να πας, Ηλία. Αλλά. Αλλά προτίμησα να είμαι εδώ δίπλα στην Αγάπη Γαβριλίδου για πολύ το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάρα πολύ εύκολα, ναι. Ναι. Καλά, ας μην τελειώνω τις δουλειές 7 παρά 5. Χωρίς καμία πίεση έχω να πω. Λοιπόν, το πρώτο σετ το πήρε ο Άρης 23-25. Το δεύτερο σετ το πήρε ο ΠΑΟΚ 25-23. Καλά τα λες. Και στο τρίτο σετ. Να δω λίγο το σκορ. Είναι 7-4 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν. Θα πάμε στο break. Ναι, πάμε στο break και επιστρέφουμε όλα, σε όλα, λίγο. Ηλία, να πούμε επίσης ότι στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ η Σομπατέλη είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη επί της Νεπτούνας, κερδίζει με 20 πόντους διαφορά. Πολύ εργαλείο, ρε φίλια. Πολύ εργαλείο, Ηλίας Καπράλης. Θα σας τα μεταφέρουμε αυτά και στο τέλος και στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Παρέα με τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια, Ηλία. Πλησιάζει αυτή η μέρα η ωραία. Έχουμε καιρό ακόμα. Για πλησιάζει. Ναι, πρέπει να χάσουμε κιλά, δεν μπορούμε να πάμε τώρα έτσι. Ωραία, για να ξεχωρίσω την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Εσύ θα πας κέντρο, εδώ. Κέντρο, εδώ στα κοντά. Θα πας Παύλου Μελά 36. Είναι το νέο μαγαζί των παιδιών. Παύλου Μελά 36. Αν θες μπορείς να πας σε Καλαμαριά, γιατί είμαστε ανατολικοί εμείς και στηρίζουμε Πασαλίδη 85. Για ευκαρπία δεν σε κόβω. Στηρίζουμε την αγορά του κέντρου. Ευκαρπία δεν σε κόβω να πας εκεί 25 Μαρτίου 12. Δύσκολο. Θα χαθώ. Ευκαρπία δεν έχω πάει στη ζωή μου, σπον, ούτε εγώ. Όχι, μόνο στο γήπεδο του Μακεδονικού έχω πάει. Έχω περάσει απ' έξω. Όχι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω που πέφτει ευκαρπία. Έχω δει Μακεδονικό πάω κύπελο. Δύναμη. alterecofasa.gr. Άμα θέλετε, μπαίνετε ίντερνετικά. Μαζί μας και ο Φτίκας. Και αυτό ανατολικά. Γιατί Ανατολική Θεσσαλονίκη μας στηρίζει. Κάτω τούμπα. Πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη. Για όλο αυτό το διάστημα, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. 905-503 το τηλέφωνο. Θα πάμε στο break, τελευταίο, και επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα. Άριλια. Άριλια. Το βάλε η Λάρισα. Ένα πέναλτι. Καλά, τι χέρι, αγόρι μου. Είναι ένα 0 στο 56. Εντάξει, μπορεί να βάλει άλλα δύο γκολ σε ομάδα. Τι θέσει τώρα, νίκη. Η πρόκριση. Αφενός άσο και over. Α, καλά. Ναι. Ωραία. Και δευτερευόντως πρόκριση. Α, άλλη, ακόμα καλύτερα. Το 3-0 παράταση. Πω, έλα, Βάρντα. Κόντρα. Εντάξει, στο κέντρο είναι εσύ. Τι έλα, είναι πεχτάρα, δεν βλέπει κανέναν. Είναι μια οντότητα. Εκεί είναι το φάουλ όμως. Το πήρε το φάουλ. Δεν πήρε φάουλ, πλάγιο πήρε. Όχι, ρε, φάουλ δεν πήρε. Δεν ήταν φάουλ, πώς θα το πάρει. Δεν το έδωσε. Α, νομίζω φάουλ. Λοιπόν, στο βόλεϊ, στο γυναικείο βόλεϊ. Πάω κάρι στο κλειστό της Μίκρας, είναι 16-14. Μπορείτε να το παρακολουθείτε στο live streaming. Αν μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει και σε live streaming. Καλά τα λες. Και 9 η ώρα. 9 η ώρα έχει Telekom Βόνη πάω. Έχεις πάει σε αυτό το γήπεδο. Ήσουν εκεί. Όχι. Γερμανία. Εγώ έχω πάει μόνο στο Φριμπούργκ. Α, ναι, Φριμπούργκ. Ελβετία. Εντάξει, η Φριμπούργκ ήταν μια ομάδα τώρα. Πολύ εύκολο πάω. Καπράλος. Τα δύο παιχνίδια. Πήγε αλλά... στο εύκολο και το λέει. Εντάξει, η πρόκριση κλειδώσαμε. Πήρε την νίκη, πήρε την πρόκριση πέρσι. Εντάξει τώρα. Έχει σημειώσει κανένα φέτος. Έχει κλειδώσει κανένα φέτος. Όχι, όχι. Η μοναδική περιοχή που θα μπορούσαμε να πάμε, ναι, που είναι εύκολα προσβάσιμη, ναι, ήταν το Μπεσίκτας ΠΑΟΚ, που είναι την άλλη εβδομάδα. Αγαπώ, ναι. Αλλά λόγω επειδή είναι μέσα στις γιορτές. Τι λες μωρέ, μέσα στο εορταστικό ωράριο, ναι. Ξεκινάει το εορταστικό ωράριο. Ναι, γιατί είσαι και μαγαζά του, σωστό, ναι. Οπότε δεν μπορούσαμε τώρα,
Γιατί δεν θα πας στο Κωνσταντινούπολη για. Δεν είσαι ο φροντιστής να πας Τρίτη θα και να πηγαίναμε για εβδομάδα, Ηλία. Θα πηγαίναμε ένα τριήμερο, τετραήμερο. Δηλαδή. Εβδομάδα. Τρίτη με Παρασκευή, με Σάββατο, κάτι. Να το κάναμε λίγο πιο ωραίο. Δεν βόλευε. Έχουμε και έξοδα για τον επόμενο χρόνο. Δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Καλά τα λες, ναι. Οπότε προτιμήσαμε να συμβάλλουμε μόνο στα εντός έδρας. Σάββατο τώρα πώς θα γίνει αυτό που με άγγινε 3,5 και 6 είναι στην Τούμπα. Παιδιά, ας κάνουν κάτι και οι οδηγοί ταξί. Δεν είναι κακό μια φορά να τα δώσουμε και σε αυτούς. Οπα, οπα, ηλί. Αυτός ο Ντάουντα. Όχι, δεν. Έλα, επιμένουμε. Επιμένουμε. Κάτσε. Πάμε, κάτσε. Έκανε 7 σούτ, δεν πέτυχε κανένα, τώρα κάνει σέντρα. Έλα, τίποτα. Έλα, ξανά, κάτσε. Πέσει και το φάουλ, κάτι, πάρε κάτι, τίποτα δεν κάνει. Δείξε μας κάτι, ρε κάτσε. 17-16 το βόλεϊ, στο τρίτο σετ είναι 1-1 μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Βόνη για αυτό το παιχνίδι, κόντρα σε μια δύσκολη ομάδα, σε ένα περίεργο μπάσκετ που παίζουν οι γερμανικές ομάδες, που δεν βοηθάει ποτέ τον ΠΑΟΚ. Να πούμε απλά ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει περιορισμός ξένων στο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορείς, αν θες, να έχεις 12 ξένους. Ναι. 12 Αμερικανούς. Θέμα αυτό, ναι. Ναι. Το Basketball Champions League λέει ότι ό,τι ισχύει στα εγχώρια πρωταθλήματα ισχύει και στο Basketball Champions League για την κάθε ομάδα. Τι νόημα έχει, ρε. Οπότε, αν μια ομάδα έχει στο γερμανικό πρωτάθλημα 12 ξένους, μπορεί και στην Ευρώπη να έχει 12 ξένους. Ναι. Δεν τη νοιάζει. Okay, ναι. Και πάντα, είτε αυτή ήταν η Λούφτσιμπουργκ, είτε ήταν η Oldenburg, είτε η Βόνη πέρσι. Ο ΠΑΟΚ με τις γερμανικές ομάδες είχε ένα πάρα πολύ κακό, μια πάρα πολύ κακή προϊστορία. Συνεχόμενες ήττες. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Παραλύει. Στην πλάτη μας παίζουνε. Στην πλάτη μας παίζουνε. Τα λεφτά σου. Εμάς βρήκανε. Είσαι λοιπόν. Ξεκίνησε και το live στο ΠΑΟΚ 24. Νίκος Μοσχοβίτς εννοείται. Πάντα μαχητής και του τμήματος. Έτσι. Πάντα δίπλα στην ομάδα. 9 η ώρα, κακή ώρα βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω, σου λέω, το Σάββατο τι θα γίνει. Το Σάββατο είναι 3,5 ώρα. Είσαι εσύ τώρα. Ναι. Με το σύντροφό σου, να το πω. Φίλε μου, εγώ θα πάω κατευθείαν Τούμπα. Άλλο λέω. Είστε οπαδοί, ένα ζευγάρι. Ναι. Ωραία. Θα πάρω εγώ το σύντροφό και θα πάω πρώτα παλατάκι και θα πάω Τούμπα. Ξυπνάς το πρωί. Πας για ένα καφέ, παύλα μπραντς, παύλα φαγητό. Φυσικά, εδώ. Γιατί είμαστε πολύ μπροστά, ναι. Ωραία. Καλό το ξεκινάω. Στις 11. Καλά, ναι. Νωρίς είναι. 12. Ωραία, κάνε και μια βόλτα στη μαγαζιά πριν νωρίς, ψώνησε και κάτι. Καθέλτη. Να βγάλουμε κι εμείς κάτι, εντάξει. Φουστίτσα, ναι. Λοιπόν, κάνεις τη βόλτα σου. Ναι. Φεύγεις 2,5 ώρα από το κέντρο. Με το λεωφορείο σου. Λεωφορείο. Με το αμάξι. Με το αμάξι προλαβαίνεις τα πάντα. Προφανώς. Λοιπόν, πηγαίνεις στο παλατάκι. Ναι. Έχεις αγοράσει το εισιτήριο από πιο πριν. Είσαι έξυπνος. Προφανώς. Δεν πας στην ουρά τελευταία στιγμή, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν άτομα τα οποία δεν μπορούν να δεχθούν ότι πρέπει να δώσει το ΆΜΚΑ. Ναι. Ακόμα και τώρα ναι, γίνονται ουρές στα εκδοτήρια. Επίσης, παιδιά, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στο κλειστό, επειδή δεν έρχεστε, δεν μπορεί η ΚΑΕ ξαφνικά τελευταία στιγμή να βγάζει 10 μεροκάματα στα εκδοτήρια ανθρώπους να σε εξυπηρετήσουν στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στο ΠΑΟΚ Άρης, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και μετά στο ΠΑΟΚ Κολοσσός Ρόδου, που θα έρθείτε τρεις και ο Κούκος να έχουμε 10 άτομα να κάθονται στα εκδοτήρια. Ναι. Ωραία, γι' αυτό είναι λίγα τα εκδοτήρια. Αν ο ΠΑΟΚ είχε μια πληρότητα κοντά στο 50% του γηπέδου, θα ήταν και παραπάνω άτομα στα εκδοτήρια. Κατά λοιπόν, λες, ναι. Θα πάρετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά ή από τα σημεία πώλησης νωρίτερα να το έχετε στο χέρι σας. Θα μπείτε μέσα, κύριοι, χωρίς να σε ενοχλήσει κανείς. Θα δείτε το ματσάκι το οποίο ξεκινάει στις 3.30. Θα τα δώσετε όλα από την κερκίδα για να τελειώνουμε νωρίς. Και να μην τραβήξει με παράταση με το ένα με το άλλο. Τελειώνει 5, 5 και 5, 5 και 10 το παιχνίδι. Φεύγετε για Τούμπα. Και φεύγετε για Τούμπα. Αν είστε Μπρούκλιδες σαν την Αγάπη και έχετε αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο. Αλλιώς κατεβαίνετε κάτω εκεί στο δρόμο του της Γεωργικής Σχολής, στο δρόμο για το Φοίνικα. Ωραία, παίρνετε ένα ταξί, του λέτε Τούμπα. Και είστε 6 παρα 10, 6 παρα 4 στην Τούμπα. Στην Τούμπα ή έχετε διαρκεία ή έχετε πάρει εισιτήριο πάλι από νωρίς. Ναι, εκεί δεν υπάρχει τόσο αυτό το τελευταία στιγμή.
το εισιτήριο. Γιατί είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά και να υπάρχει δεν έχετε θέμα, γιατί είναι λίγοι αυτοί που τελευταία στιγμή είναι στα εκδοτήρια. Ναι. Οπότε το παίρνει και μπαίνει κατευθείαν. Και χάσει και 2 λεπτά από τη σέντρα. Εντάξει. Το ένα είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κρίνει πάρα πολλά. Και το άλλο είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάω και 90 λεπτά για να το καθαρίσει. Ναι. Θεωρώ ότι η βαρύτητα πρέπει να πέσει για πολλούς λόγους, ναι, αγωνιστικούς και οικονομικούς, στο παλατάκι. Έχεις ολόκληρο το σπίτι. Οι σύνδεσμοι έχουν κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ναι. Έχουν βρει διάφορους τρόπους για να ενισχύσουν από τη μεριά τους και αυτή από την ΚΑΕ σε αυτό το δύσκολο δρόμο τον οποίο έχει διαλέξει, να πορευτεί μόνη της. Και τον έχει διαλέξει διότι αυτό έχει επιβάλει η αγορά, να το πω. Ότι δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, χρηματοδότης στην ομάδα. Τα παλιά χρέη είναι αρκετά ώστε δεν μπορεί κάποιος να μπει. Αυτός είναι ο δρόμος, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει τον ΠΑΟΚ να παλεύει για τη σωτηρία ή να είναι με τρεις νίκες και να παρακαλάει να κερδίσει, να χάσει η Λάρισα, ο Άρης, το Ρέθυμνο και ο Πανιώνιος. Ακόμα και πέρσι αλλιώς είχαμε συνηθίσει τον ΠΑΟΚ. Πρέπει όμως να το υποστούμε και αυτό το μαρτύριο. Εδώ. Ωραία. Τι χάνουνε. Τι χάνουνε. Και άλλη μεγάλη ευκαιρία η Λάρισα. Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουν όλοι. Τα ζώνη ημέρα ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Δεν αυτό δεν κάτι... θέλουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν μην θέλουμε να ασχολούμαστε λίγο με τα αγωνιστικά. Έχω πάει σε πάρα πολλά παιχνίδια από το ένα γήπεδο στο άλλο. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Τα προηγούμενα χρόνια. Και το κάναμε όλοι. Ξαφνικά δεν έγινε κάτι δύσκολο. Δεν άλλαξε η συγκοινωνία. Δεν χάθηκαν θέσεις πάρκινγκ. Οι ίδιες θέσεις πάρκινγκ που είχε η Τούμπα πριν από 4 χρόνια, οι ίδιες έχουν μείνει και σήμερα. Οπότε όλοι μπορούν να το κάνουν. Σίγουρα το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο μπάσκετ θα είναι δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε καλό θα είναι όσοι μπορούν πραγματικά να είναι εκεί. Τώρα και στην Τούμπα προφανώς και εκεί το ενδιαφέρον είναι μεγάλο όπως και να έχει. Αλλά αυτό που λέει ο Ηλίας, έτσι θα κάνει το πρόγραμμά σας, θα πάτε και στα δύο και όλα καλά. Μακάρι το πρόσημο το βράδυ να είναι θετικό και στα δύο τμήματα. Έτσι Ηλία. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτοί έτσι που θέλουν λίγο προσοχή σήμερα είναι ο Μπέντζαμιν Σίμονς που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Βόνης και ο Μάρτιν... Πώς διαβάζεις τα γερμανικά. Κάνεις γερμανικά εσύ. Γαλλικά. Κι εγώ. Και πιάνω. Εγώ χωρίς το πιάνω. Μπράβο. Και ο Μάρτιν Μπρούνινγκ, κάπως έτσι πρέπει να διαβάζεται. Ναι. Και ο Μπράντεν Φράιζερ είναι όλοι ξένοι. Ελάχιστοι Γερμανοί στο ρόστερ της ομάδας. Από εκεί και μετά, ο ΠΑΟΚ θα πάει πλήρης και σε αυτό το παιχνίδι. Έγιναν όσα προβλήματα είχε ο Κώστας Χαρλαμπίδης, γιατρεύτηκαν. Ο Εγκεκέζε το που λένε μας είχε γενέθλια χθες. Το ευχήθηκαν οι πάντες. Ελπίζουμε έτσι να έχει και μια καλή εμφάνιση αυτή η παιχτάρα. Σωστός. Το πολύ παιχνίδι, σωστός, το παιχνίδι είναι στις 9, θα μεταδοθεί από την R3 νομίζω. Ναι, και ΠΑΟΚ 24 εννοείται. Όλη η περιγραφή του αγώνα. Ηλία... Νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λίγο καιρό, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θεωρώ. 23-22 το βόλεϊ. Πάμε για κλείσιμο του τρίτου σετ. Πάω μπροστά. Ναι, πάω μπροστά. Δεν πήγες και έχει γίνει ντέρμπι. Δεν πήγα και έχει γίνει ντέρμπι, άσε. Βλέπω εδώ σ' αριστερά του πλάνου κόσμο και οπαδούς που έχουν βρεθεί στο πλευρό της ομάδας. Ναι. Να πούμε ότι ο Πάω ουσιαστικά θεωρείται η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο γυναικείο βόλεϊ. Δηλαδή η ομάδα που έχει κάνει είναι για να χτυπήσει τη διάδα και όχι για κάτι λιγότερο. 23-23 τώρα. Ναι. Από εκεί και μετά κάτι άλλο δεν έχουμε νομίζω. Προς το παρόν. Γιατί αγωνιστικό, πραγματικά... αγωνιστικό, πάντα μιλάμε είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος, λέει ο Γιώργος Σαββίδης. Έχει δικαιωθεί πολλές φορές σε αυτά τα οποία... λέει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και καλό είναι να σκεφτόμαστε αυτό που λέγαμε και πριν. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία λέγονται πάρα πολύ εύκολα από την συγκεκριμένη μερίδα του αντιπάλου στρατοπέδου. Καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί
Και αυτό το λέω και για μας, διότι δεν είναι εύκολο να, δεν είναι ωραίο να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα και να κινδυνεύουμε και εμείς με αγωγές, με μηνύσεις, δηλαδή αυτούς ναι. θα εκτεθούν. Ναι, ναι, ναι. Και αν εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι αποκλειστικά και μόνο στην δική μας δουλειά, πιστεύω ότι στο τέλος μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν μου λες. Ναι. Το βλέπεις για κόκκινη. Το μάτς. Το έκανα μάτια. Γιατί βλέπω πολλές κίτρινες τελευταία λεπτά. Πολλές κίτρινες γιατί και οι καλαματιανοί βαράνε λίγο στα φάουλ και οι διαιτητές ξεκίνησαν να τις βγάζει από νωρίς. Έχει ρε εσύ. Έχει ψωμί σε αυτό. Πόσο δίνει την κόκκινη, κάτσε. Στοίχημα.gr. Τώρα ένα φάουλ έφτιαξε την περιοχή με τον Αιγύπτιο Σταρ. Αιγύπτιο Σταρ. Ο οποίος πάει να κάνει ένα φαλτσάκι, λες και είναι ο Ροναλντίνιο τώρα. Βρίσκει στο τείχος. Κάτσε να δούμε πόσο δίνει την κόκκινη εδώ η αγαπημένη μας στοίχηματική εταιρεία. Στοίχημα.gr. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, όχι Βέρεια, πας Γιάννα, μωρέ. Λάρισα Καλαμάτα. Πας στις γιατί. Έλα, πες ότι δεν έχει. Τώρα για αγώνα κυπέλλου, ναι, μπορεί να μην έχει. Έλα ρε εσύ. 8 κίτρινες κάρτες έχει το μάτς. 4-4. Σου είπα, παίζεται λίγο ξύλο. Ωραία, δεν πολύ. Έχει ρε εσύ. Δεν έχει, όχι. Το βλέπω όμως. Το προηγούμενο παιχνίδι για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, το Σομπατέλη Νεπτούνας έληξε 97-73. Η Νεπτούνας ναι. έφαγε 97 πόντους από ουγγρική ομάδα. Βαρύ. Ναι. Βαρύ. Είμαστε κι εμείς, είναι και αυτοί. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ηλία. Αγάπη. Θεωρώ ότι θα αποχαιρετήσουμε. Α, περιμένουμε λίγο να τελειώσει και το σετ. Έχει φαγωθεί με το σετ, ρε φίλε. Τρία λεπτά ακόμα. Έχει φαγωθεί. Έχει τρία λεπτά θα ακόμα. Θα μας δώσουν οι επόμενοι τρία λεπτά. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, είναι 26-25. Έχει πάει στον έξτρα πόντο για εσάς τους βολεϊκούς που ακούτε. Ο Ηλίας Καπράδος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Με τον Άρη, για να δούμε εδώ και τον Ουάρντα. 26-26 τώρα. Σκότωσε κάτι ανθρώπου. Όχι, κόρνερ είναι. Κόρνερ είναι. Μα κόντρα, ναι. Τζάβα, δεν τον έχουν, έφαγα. Έχουν κερδίσει τόσα φάουλ και κόρνερ οι παίχτες της ΑΕΛ. Αυτό είναι το 7ο κόρνερ. Και καμιά 7-8 φάουλ έξω την περιοχή που πλέον ο Κάτσε και ο Ουάρντα που τα εκτελούν. Ναι, έχουν κουραστεί να τα εκτελούν. Βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπορεί να σηκωθεί καλά-καλά. Α, τώρα σηκώθηκε από τον Κάτσε. Εδώ ένα ψαλιδάκι που κάνεις εδώ. Δεν το γυρνάει, λες με τίποτα. Καλά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε, τώρα στο 60, στο 70 είναι ένα 0 και ουσιαστικά μεγάλες φάσεις δεν κάνουν. Είναι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, αλλά δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό. Δεν μπορούν. Καλαμάτι θα περάσει. Λες, ε. Λέω. Λέω, τι γίνεται στο βόλι. 26-27 ο Άρης μπροστά στο τρίτο σετ. Λέει, φαγώθηκες. Να τα τώρα. Να τα. Αυτό το λένε στο χωριό μου set point. Για συζητήσεις τη ΑΕΚ με τον Σλούτσκι μιλάνε οι Ρώσοι. Ο Σλούτσκι, ο οποίος λόγω της πορείας του στο ρωσικό πρωτάθλημα. Πόσες φορές ήταν υποψήφιος προπονητής του ΠΑΟΚ? Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Στο πρώτο διάστημα, Σαββίδη. Ένας αυτός και ένας της Ρουμπίν Καζάν, ο μουσουλμάνος. Το πήρε ο Άρης, ο σετ 1-2. Μπράβο, Ηλία. Μπράβο. Το κάψαμε το μάτι. Μπράβο. Πόπο Σλούτσκι είναι τέτοια φάτσα. Πω, αντιπαθητική. Ναι. Είναι κλασική. Πολύ κακό, ρώσικη φάτσα. Κλασική, ναι. Αυτό το κρύο αίμα. Το παλιό, το κομμουνιστικό, το βόρειο, το αγέλαστο. Τι να πεις. Πάντως έχει κάνει στην Τσεσεκά, έχει κάνει κάποτε πολύ καλή δουλειά. Με αποκορύφωμα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο προπονητής που είχε κατακτήσει UEFA η Τσεσεκά. Ναι. Με Ρικάρντο Καρβάλιο και Βάγνερ Λόβ. Αγαπημένος Καρβάλιο. Όχι ο Στόπερ. Ναι. Ρικάρντο Καρβάλιο. Όχι ο Στόπερ, ξαναλέω. Ναι. Όχι της Ρεάλ. Ναι. Ένας μισοεπιθετικός. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Όχι αυτός. Όχι ρε. Μα δεν λέω εκείνον μόνο της Εθνικής. Τον θυμάσαι εσύ αυτόν τον Καρβάλιο της Τσεσεκά το 2005. Το 5 ηλικία. Ήσουν 11. Εντάξει, ήμουν 2 χρονών. Μου κάνει εντύπωση. Είπαμε, ρε φίλε μου, σιγά. Χαίρομαι, αλλά. Το γύρο 2004 το ζούσα ολόκληρο, τα θυμάμαι όλα. Εντάξει, άλλο αγώνα, θυμάμαι. Λέω, να δεις το Τσεσεκά εκείνη την περίοδο που. Γενικά, σαν παίκτη. Δεν έπαιξε ένα παιχνίδι. Κάτι τώρα θα με βάλει σε. Πω, φαγώθηκε ο Καπράλος, παιδιά. Λες και είμαι μωρό. Εδώ πέρα. Δες εδώ τη Λάρισα που δεν μπορεί. Ηλία. Ντανιέλ Καρβάλιο λέγεται πρώτα απ' όλα, δικό μου λάθος. Πώς? Ντάνιελ Καρβάλιο.
Ούτε καν θυμάμαι το όνομα, να σου πω την αλήθεια. Και μετά τη ΣΕΚΑ έπαιξε Ιντερνασιονάλ, Ατλέτικο Μινέιρο, Μποταφόγκο, Γκοϊάς. Πού το θυμάσαι, ρε αγάπη. Ρε εκεί! Τρέλα πουλάς. Άσε, ρε, λοιπόν. Ηλία, μπορεί να πάρει ο Ιάκ αυτόν τον προπονητή. Τέλος πάντων. Το Σλούτσκι. Ναι. Εθνική Ρωσίας ήταν, λέει, τελευταία. Ναι. Ήταν στην Εθνική Ρωσίας που πήγε στο. Πήγε σε Χάλ, σε ΣΕΚΑ, Εθνική Ρωσίας. Ήταν στο Μοντιάλ. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει έναν τέτοιο προπονητή, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει βγάλει αρκετά λεφτά στην καριέρα του, οπότε μπορεί να θέλει να επιστρέψει στο. Τι, χωρίς χρήματα. Εντάξει, χωρίς χρήματα. Απλά δεν νομίζω δίνει ένα ποσό σχετικά πιο. Τώρα πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ. Πάμε λοιπόν. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Μαρμίτα με Τάσο Τρέχια και Σάχο Ντρούλινγκ για να το σχολιάσετε όλα και πάλι σήμερα. Μαζί μας ήταν ο Φτίκας, Πλακάκια και ήδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο αυτό το διάστημα, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλό, Απόλλων, στην τελευταία ταινία, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας ήταν τα Alter Ego, αθλητικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαβρέτικα κοστούμια. Για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, αν να ξεχωρίσετε καθημερινά, γιατί οι επιλογές είναι πολλές στα Alter Ego. Θα πάτε, αν είστε στα δυτικά, Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, Καλαμαριά, αν είστε στα ανατολικά, Πασαλίθουντα 5 και στο κέντρο, αν είστε εδώ πέρα κοντά μας, Παύλου Μελά 36, alterego-fashion.gr το site. Μαζί μας ήταν η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε θέλετε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό σας χώρο σε πολύ καλές τιμές. Και φυσικά η στοίχημα.gr, η οποία πριν από λίγο μας πλήρωσε και όλα Ηλία και συνεχίζει να μας πληρώνει από ό,τι βλέπω. Yeah. Πάμε καλά. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ για όλους εσάς. Μπαίνετε από εκεί το τάπλετ υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Έχεις να πεις κάτι άλλο στο κλείσιμο? Όχι. Ωραία. Πρέπει να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Βόνη. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 για να μάθετε την πορεία του αγώνα. Καλά τα λες. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.